των ραγδαίων εξελίξεων που σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στο λιμάνι της Αλίπας στην Παλιοκαστρίτσα, συγκαλέσαμε σήμερα μια συνάντηση με τους εκπροσώπους των φορέων της περιοχής και ιδιαίτερα των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι. Είναι γνωστό ότι η μισθώτρια εταιρεία εγκαταλείπει το λιμάνι και καλείται ο Δήμος ως φορέας διαχείρισης να ασκήσει τα καθήκοντά του και να διαχειριστεί το λιμάνι. Μπροστά σε αυτήν την υποχρέωση του Δήμου, θελήσαμε να ακούσουμε τις απόψεις των επαγγελματιών της περιοχής, να δούμε τους κανόνες λειτουργίας του λιμανιού από την αρχή, να δούμε το πώς θα μπορέσει να στηθεί ένας μηχανισμός που θα μπορέσει να διαχειριστεί το λιμάνι σε αυτή την έκτακτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι να λειτουργήσει ο Δήμος στο λιμάνι. Συνεπώς είναι κάτι καινούριο. Προκύπτει η υποχρέωσή μας να συγκροτήσουμε αυτό το μηχανισμό που θα διαδεχτεί αυτή την περίεργη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί στο λιμάνι. Και με αποφασιστικότητα δηλώσαμε τη βούλησή μας να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε σε ελάχιστο χρόνο το σχήμα εκείνο, το υπηρεσιακό, που θα μπορέσει να λειτουργήσει με κανόνες στο λιμάνι. Χάρηκα ιδιαίτερα διότι σήμερα ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και παρέστη ο άνθρωπος που έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στη λειτουργία των τουριστικών λιμένων στην Κέρκυρα, ο κύριος Δημήτρης Κουτσοδότης, που ήταν διευθυντής επί χρόνια στη Μαρίνα των Γουβιών, και από τους ανθρώπους που ξέρουν καλά για τη λειτουργία των καταφυγείων, των δύο δημοτικών καταφυγείων τουριστικών σκαφών, της Μπενίτσας και της Παλιοκαστρίτσας, ξέρει και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιμεληθεί και τη σύνταξη ενός ειδικού κανονισμού λιμένα, ο οποίος θα κατατεθεί στους εκπροσώπους των φορέων για να γίνουν παρατηρήσεις επί του σχεδίου αυτού κανονισμού, να έχουμε σύντομα αυτές τις παρατηρήσεις και να περάσουμε τον ειδικό κανονισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει κανονισμός επίσημα εγκεκριμένος από το Δήμο, ο οποίος θα έχει την ισχύ νόμου ουσιαστικά και με βάση τον οποίο θα μπορέσουν να ασκηθούν και οι αρμοδιότητες του Λιμεναρχείου. Το Λιμεναρχείο μέχρι τώρα για να παρέμβει δεν είχε κανονισμό με βάση τον οποίο θα ασκούσε τα καθήκοντά του, ήταν όλα χήμα. Γι' αυτό και είχαμε αντιφάσεις, συγκρούσεις, διαφοροποιήσεις από τη μία πλευρά στην άλλη. Είχαμε φαινόμενα ανταγωνισμού που ξεπερνούσαν τα όρια του θεμητού ανταγωνισμού. Είχαμε διάφορες καταστάσεις οι οποίες δεν τιμούν την Κέρκυρα, την περιοχή μας, δεν τιμούν και το Δήμο μας. Γι' αυτό λοιπόν προχωράμε ταχύτατα προς την κατεύθυνση του να εγκριθεί ο ειδικός κανονισμός λιμένα Αλίπας Παλιοκαστρίτσας, που θα ρυθμίζει όλα τα θέματα ελιμενισμού των σκαφών όλων των κατηγοριών μέσα στον περιορισμένο χώρο του λιμανιού. Με βάση αυτόν τον νέο κανονισμό, ο οποίος ελπίζω ότι θα είναι σύντομα επίσημη πράξη με ισχύ νόμου, θα μπορέσουν και τα όργανα τα οποία έχουν τον αστυνομικό έλεγχο στην περιοχή, δηλαδή το Λιμεναρχείο, να ασκήσει τα καθήκοντά του και να επιβάλλει αυτό το οποίο είναι μεγάλο ζητούμενο από όλες τις κατηγορίες των επαγγελματιών. Τάξη στο λιμάνι. Η προσπάθειά μας είναι να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι στα μέσα της ισχύουσα σύμβασης η εταιρεία θα έφευγε από το λιμάνι, θα εγκατέλειπε το λιμάνι. Είχαμε ωστόσο στο μυαλό μας ένα σχέδιο που θα μπορούσε να διαδεχτεί το επιχειρηματικό σχήμα και θα είναι μια υπηρεσία που θα είναι ευέλικτη, που θα συσταθεί από το Δήμο και από μια εταιρεία η οποία μπορεί να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή, μια εταιρεία δημοτική εννοώ, η οποία θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις που κάνουμε σήμερα, είναι πρωτόλιες σκέψεις, δεν είναι αποφάσεις. Ήδη πάει κλιμάκιο του Δήμου αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Παλιοκαστρίτσας, υπηρεσιακών παραγόντων, για να δούνε, να ελέγξουν την πληροφορία ότι οι μισθωτές απομακρύνουν τμήματα των εγκαταστάσεων του λιμανιού. Πάμε να δούμε κατά πόσον η πληροφορία αυτή είναι ακριβής, διότι όσες εγκαταστάσεις δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ισχύουσας σύμβασης παραχώρησης μίσθωσης, παραμένουν σύμφωνα με τη μίσθωση στο λιμάνι. Δεν μπορεί να απομακρύνει κανείς ένα ηλεκτρολογικό πίνακα από το λιμάνι. Δεν μπορεί να κρατάει το λιμάνι στο σκοτάδι. Κάτι το οποίο έγινε, πληροφορηθήκαμε χθες το βράδυ. Το λιμάνι ήταν σκοτεινό. Χωρίς φωτισμό. Και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία προκύπτουν σε αυτή την κρίσιμη μεταβατική περίοδο από τους μισθωτές στην διαχείριση του Δήμου. Είναι πολλά θέματα προς επίλυση. Το Σάββατο το πρωί θα επισκεφθεί κλιμάκιο του Δήμου
και με τη δική μου προσωπική παρουσία και με υπηρεσιακούς παράγοντες το λιμάνι της Παλιώκας 4 για να δούμε το λιμάνι της Αλήπας, για να δούμε από κοντά τα όποια ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όποιες υποθέσεις είναι προς διεκπεραίωση, έτσι ώστε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό στο νέο σχήμα που θα διαχειριστεί. Τα πιστώματα που οφείλει η εταιρεία αυτή αφορούν το 2024. Ολόκληρο το 2024, το οποίο με την ισχύουσα σύμβαση προκαταβάλλεται. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα, άσκησε όλα τα ένδικα μέσα, κατάσχεση λογαριασμών κτλ. Δεν απέδωσε αυτές οι πρωτοβουλίες του Δήμου. Υπάρχει ωστόσο η εγγύηση που έχει καταθέσει η εταιρεία, η οποία καλύπτει την περίοδο που διανύουμε. Δηλαδή έχει ήδη κατατεθεί μια εγγύηση από τότε που υπογράφηκε η σύμβαση ύψους του ετήσιου μισθώματος. 300.000 ευρώ. Υπάρχουν κυρώσεις σε σχέση με την εταιρεία τη στιγμή που έλυσε, κατήγγειλε τη σύμβαση? Αυτές δεν είναι ακριβώς καταγγελία τη σύμβαση. Είναι μια περίεργη κατάσταση, είναι μια μεσοβέζικη κατάσταση αυτή η οποία έχει επιλεγεί από την εταιρεία ως μέθοδος από την οποία προσπαθεί να βγει λιγότερο λαβωμένη από τη διαδικασία αυτή, διεκδικώντας πράγματα τα οποία κατά την άποψή μας δεν στέκουν, διότι ο Δήμος ήταν να υπήρξε απόλυτα συνεπής ό,τι υποχρεώσει για να λάβει. Αυτή δεν είναι. Ας αφήσω όρους ασφαλείας. Όρους δηλαδή, τους οποίους γνώριζαν εκ των προτέρων όταν υπέγραφαν τη σύμβαση. Δεν προέκυψε κάτι συγκεκριμένο που έπρεπε να κάνει ο Δήμος και δεν το έκανε. Είναι υποχρεώσεις δικές τους, τις οποίες δεν τήρησαν. Αυτοί οι λόγοι τους οποίους ουσιαστικά επικαλούνται, όλα τα επιχειρήματα της εταιρείας είναι έολα, αβάσιμα. Αστήρικο θέμα αυτό το εξετάζει η νομική μας υπηρεσία. Έχουμε πολλές επιλογές. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. Αν θέλουμε να έχουμε ταχύτατη εγκατάσταση μιας δημοτικής υπηρεσίας μέσα στο λιμάνι, είναι μονόδρομος. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Σαν άση δημοκρασία, είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, η οποία θα απαιτήσει να χάσουμε ολόκληρη τη θερινή περίοδο του τρέχοντος έτους. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η επιλογή μας. Εάν από την επιλογή αυτή τη ενδιάμεση περίοδου, εν ώψη της νέας κατάστασης που δημιουργείται, είναι αποδοτική και λειτουργική, μπορεί να την κρατήσουμε και να μην χρειαστεί επαναπροκήρυξη. Μπορεί να την κρατήσουμε με αυτό το προσωρινό σχήμα το οποίο θα δημιουργήσουμε, εάν μπορέσει να λειτουργήσει και αν συνεργαστούν και οι επαγγελματίες. Εποφελία όλων θα είναι. Και του Δήμου και των επαγγελματιών της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής συνολικά το να λειτουργήσει αυτό το σχήμα. Ας το βοηθήσουν όλοι. Ας κάνουν όλοι το καλύτερο δυνατόν προκειμένου αυτό το μεταβατικό σχήμα να αποδώσει θετικά αποτελέσματα και να διατηρηθεί για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορεί. Κάποιοι με τρόπο αυθαίρετο χρησιμοποιούν τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Έχω την αίσθηση όμως ότι όταν επιβληθούν κανόνες και ψηφιστούν οι κανόνες αυτοί από το Δημοτικό Συμβούλιο και κληθεί η λιμενική αρχή να βάλει τάξη, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να προσαρμοστούν και να εναρμονιστούν στην νόμιμη τάξη που θα ισχύσει με τον ειδικό κανονισμό λιμένα που θα ψηφιστεί. Και ο ειδικός κανονισμός λιμένα του συγκεκριμένου, που θα είναι ειδικά για το λιμάνι της Αλήπας περιπαστήσας, θα προβλέπει και τις επιμέρους ρυθμίσεις για το που δένει η κάθε κατηγορία. Ποιος αριθμός σκαφών θα μπορέσει να δέσει σε ποια συγκεκριμένη θέση του λιμανιού, θα τα ρυθμίζει όλα αυτός ο κανονισμός, ο ειδικός κανονισμός λιμένα, και ελπίζουμε να διαμορφωθεί ένα καθεστώς λειτουργικό που θα φέρει και την ηρεμία και την τάξη και την καλή εικόνα που πρέπει να έχει το λιμάνι αυτό, το τουριστικό λιμάνι της Παλαιοκαστίσης. Βλέπετε κάπου το Υπουργείο Τουρισμού σε αυτή την περίπτωση ή θα ζητήσετε την αρρωγή του σε κάτι? Δεν έχει καμία εμπλοκή, και αυτά τα οποία κατά καιρούς ακούω, ότι το Υπουργείο Τουρισμού θα μας πάρει το λιμάνι και θα το δώσει στον ένα ή στον άλλο, αυτά είναι μη θέματα. Το λιμάνι είναι δημοτικό. Το λιμάνι ανήκει στο Δήμο. Και αυτό το λιμάνι και το λιμάνι της Μπενίτσας. Είναι δύο δημοτικά καταφύγια τουριστικών σκαφών. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει μια εποπτεία, υψηλή εποπτεία. Μπορεί να παρέμβει σε κάποια στιγμή για να τηρηθούν κάποιοι κανόνες. Αλλά τίποτε πέραν αυτού. Διέκρινα ένα πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας. Όλοι προσδοκούν το καλύτερο, ένα καθεστώς αρμονικής συνύπαρξης των επαγγελματιών και λειτουργίας κανονικής του λιμανιού, με έναν κανονισμό ο οποίος θα μπορέσει να επιβληθεί σε όλους, προς κάθε κατεύθυνση, με δίκαιο τρόπο.